Να σου πω, δεν είναι πεντακάμερο. Όχι, φεύγω. Μα την Παναγία. Μα την Παναγία. Αργυρό για σένα το κάνω. Θα πούμε μετά. Χαμογέλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Αργυρό μου. Ο Γιώργος ο Βασιλιάδης είναι η δεξιά μου κάμερα, η κάμερα νούμερο 1 στην εκπομπή. Τώρα για φαγητό. Εγώ είμαι αυτή, η νούμερο 1 η κάμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει παίξει πιο πολύ στα stories μου από μένα. Βασικά έχει παίξει πιο πολύ στα stories σου και από τα δικά μου stories. Και από τα δικά μου. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ξέρω τι λένε, αλλά έχω δει πολλές εκπομπές που λένε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σου. Οπότε και εγώ αυτά θα πω. Αργυρό μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με κάλεσες να δουλέψουμε μαζί. Αγαπημένο Γιώργο! Ο Γιώργος λοιπόν σήμερα θα μας φτιάξει μια φανταστική, πανεύκολη, λαχταριστή σοκολατόπιτα με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Πες, όλα αυτά τα έχουμε στο σπίτι μας. Όλα τα έχουμε στο σπίτι μας, αλλά δεν ξέρω θα μαγειρέψω εγώ. Εσύ θα το κάνεις, εγώ θα το κάνω. Εσύ, ρε παιδί μου, έρχεται το κορίτσι σου στο σπίτι. Έρχεται ένας φίλος, ξέρω εγώ, στο σπίτι, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μαγειρεύω κι εγώ από τη στιγμή που σε γνώρισα. Γιατί πιο πριν, θα σου πω τι έκανα. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, αγόραζα τα υλικά που ήθελα, πήγαινα στο σπίτι, τα βάζα στον πάγκο της κουζίνας, άνοιγα τη συνταγή και έκανα μια παραγγελία από το κινητό μου. Μιλάμε, κάτσε καλά. Αφού σε γνώρισα και μετά, κάνω ακριβώς το ίδιο και παραγγέλνω το εστιατόριο σου. Όχι, μαγειρεύω. Και όσοι έχουν δοκιμάσει, λένε τα καλύτερα. Τηρώ τη συνταγή σου ακριβώς, όπως ακριβώς τα λες μέσα. Δεν κάνω δικά μου. Είδες λοιπόν ότι μπορείς να φτιάξεις συνταγές εσύ, ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Έχω μια Αργυρό Μπαρμπαρίγκου στο σπίτι. Ό,τι έχεις πει στις συνταγές σου, αν τα ακολουθήσει κάποιος, βγάζει ακριβώς το φαγητό έτσι όπως το δείχνεις εσύ και όπως το δοκιμάζουμε εμείς που είμαστε τυχεροί της υπόθεσης. Και είναι πεντανόστιμο. Τέλεια. Από μένα δεν έχει δοκιμάσει κανείς ακόμη. Ναι, θα δοκιμάσουμε σήμερα. Όλα λοιπόν, θα κάνουμε μια σοκολατόπιτα που έχει λίγα και απλά υλικά. Που γίνεται μέσα σε 20 λεπτά, αλλά έχει ένα περίεργο τρόπο. Δεν θέλει μίξερ, δεν θέλει τίποτα, παρά θέλει μια κατσαρόλα. Είναι μια σοκολατόπιτα που γίνεται σε μια κατσαρόλα. Ωραία! Λοιπόν, να σου ανάψω εγώ το μάτι, θες να το ανάψεις εσύ, άναψέ το. Λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι. Και εδώ. Ναι. Θα προσέχεις και δεν θα πιάσεις. Όταν ζεσταθεί, δεν θα τα πιάσεις αυτά. Γιατί και ναι, εντάξει. Τώρα που το πει σίγουρα θα το κάνω, αλλά οκ. Okay. Γλυκά γενικά κάνεις. Δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν έχεις κάνει ποτέ. Και τώρα είναι η πρώτη φορά. Είναι το παρθενικό του γλυκό. Παγκόσμιο πρώτη, το παρθενικό του γλυκό. Λοιπόν, θα δεις ότι από εδώ και πέρα αυτό, όταν θέλεις γλυκό, θα το φτιάξεις γιατί είναι υπόθεση 2 λεπτών. Και 20 λεπτά στο φούρνο. Τέλεια. Οπότε θα το κάνεις μόνο σου 100%. Με χαρά, ανυπομονώ. Πάρε λοιπόν το βούτυρο. Το βούτυρο. Να το βάλεις μέσα στην κατσαρόλα όπως είναι τούμπα το μέσα. Ωραία. Λοιπόν, έλα, πάρε ένα σύρμα, πάρε το καφέ. Το σύρμα, ναι, το αυτό. Καφέ. Μπράβο. Τέλεια. Πάτα λίγο το βουτυράκι σου να πάει και από την άλλη μεριά, έτσι να ζεστάνει καλά, να λιώσει. Ωραία. Θέλεις λοιπόν μια κατσαρόλα, δεν θέλεις καθόλου μίξερ. Θέλουμε και ένα ταψί να το βάλουμε μέσα μετά και το φούρνο μας αναμένο στους 200 βαθμούς στον αέρα θέλει περίπου 20 λεπτά, όχι παραπάνω. Τέλειο, οπότε περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Θα λιώσει, με πρώτο ο Θεός. Πάντως είσαι πάρα πολύ ωραία εδώ, ξέρεις τι, μου θυμίζει, αν κάτω και λίγο έτσι, ναι. Εδώ, μου θυμίζει πάρα πολύ εκείνα τα, πριν πολύ καιρό, πώς τα λέγανε. Ποια μου ρε. Τα μπαρς. Α, τέλεια. Τότε, προ-κορονοϊού. Σε ένα μπαράκι. Έτσι και το ποτάκι σου εκεί. Κωστά, μπορείς να φέρεις δύο ποτάκια να πιούμε με νερό. Λοιπόν, αρχίζει και λιώνει το βουτυράκι σου. Θέλω να λιώσει τελείως. Πρέπει να λιώσει όλο. Να γίνει υγρό. Και μόλις λιώσει τελείως η συνταγή. Ακριβώς. Άστε με εκεί να γίνει ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Γιατί στην εκπομπή σε βλέπω δοκιμάζεις πολλά πράγματα, αλλά γενικά πιο φαγητό. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατηγορίες γλυκά, αλμυρά και η κατηγορία αργυρό. Τα ντροσόλα. Οπότε εγώ το αγαπημένο μου φαγητό είναι αργύρο. Αργύρο. Έλειωσε το βούτυρο. Πάρε τη ζάχαρη και βάλτε μέσα. Τελείωσε και αυτά τα κομματάκια. Όχι, βάλτε μέσα. Θα λιώσει τώρα σιγά σιγά. Βροχιδών. Μα είδες που μαθαίνει, βροχιδών, έλα. Ανακάτευε κιόλας. Και τα δύο χέρια. Έτσι, μπράβο. Και τη ζαχαρίτσα και το ανακάτεμα. Πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραίο μείγμα έκανες τώρα. Βλέπεις, ξέρεις τι σου θυμίζει αυτό το μείγμα. Σου θυμίζει σαν να έχεις πάρει το μίξερ και να έχεις χτυπήσει το βούτυρο με τη ζάχαρη για πάρα πολλή ώρα και να έχει πάρει αυτή την κρεμώδη υφή που λιώνει η ζάχαρη σιγά σιγά. Θέλουμε λίγο ζεστό νερό τώρα. Τώρα θέλουμε μέσα να ρίξεις και το κακάο. Ρίξε και το κακάο, κάτσε να πάρω εγώ αυτό. Πάλι ανακατεύοντας. Όχι, ναι, ρίξε το μέσα μία, τάκ. Όλο. Ωραίο.
Τέλειο. Πάρε και μια βαθιά μυρωδιά γιατί είναι φοβερό το κακάο αυτό. Κακάο από κακάο έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι. Έγινε ένα ωραίο σοκολατένιο μείγμα. Μπράβο. Παίρνεις και τα... Είδες ότι πρέπει να πάρεις και τα γύρω-γύρω για να Έτσι, μπράβο. Εγώ στην εκπομπή. Πολύ ωραία. Εγώ στις γωνίες, το σκεύος κάτω. Πολύ ωραία. Και θέλεις μέσα τώρα ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Το ρίχνω. Ναι, ναι. Έτσι. Ανακάτευε εσύ. Θέλουμε και μια βανίλια μέσα ή λίγη υγρή βανίλια, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Έχουμε υγρή. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλό. Πάρε και λίγη. Να πας να ξεκουραστείς και να σε Πάρε και λίγη βανίλια μέσα. Λοιπόν, μπορείς να αφήσεις τώρα την κατσαρόλα στην άκρη. Ναι, ναι, ναι. Σβήσε την. Σβήσε την, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Μα δεν βάλω το χέρι μου, δεν μπορώ. Ας το να πάρει βράση αυτό. Ωραία. Θα βράσει τώρα, δεν μας πειράζει, δεν παθαίνει κάτι. Αυτό μπορώ να το αφήσω μέσα. Ναι, άστο μέσα. Δεν παθαίνει τίποτα. Τέλεια. Έλα τώρα εδώ. Θέλω να βάλεις τα αυγά εδώ μέσα και να μου τα χτυπήσεις με αυτό το σύρμα. Μάλιστα. Σπάσε τα αυγά. Ωραία. Εδώ βάζει τα τσόφλια. Τέλεια, τέλεια. Τώρα θα γελάσει όλος ο κόσμος. Γιατί? Δεν έχω κάνει ποτέ, δεν έχω σπάσει ποτέ αυγό. Το πουκάμισο πρόσωπο. Λίγο τσόφλι μέσα. ποτέ. Μην αγχώνεσαι. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Μπορεί να υπάρξει πρώτη φορά χωρίς να έχει τσόφλι μέσα εμείς. Σίγουρα. Λοιπόν και τώρα αργυρό μου σπάμε τα αυγά ένα-ένα. Ένα-ένα τα αυγά μέσα. Τα οποία δεν πρέπει, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να έχουν τσόφλια μέσα. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα αν έχει και κανένα, οκ. Okay. Νομίζω ότι χρειάζομαι μια ολόκληρη εκπομπή για να σπάσω 5 αυγά. Με την ησυχία σου, σιγά σιγά μην πάει στο πουκάμισο. Ξέρετε τι, θέλει λίγο πιο δυνατό χτύπημα, μην το φοβάσαι. Το λυπάμαι, μωρέ, το καημένο. Το πολύ πολύ να σου πέσουν πιο πολλά τσόφλια μέσα. Το λυπάμαι, μωρέ, το καημένο. Και τώρα το τελευταίο είναι και το τυχερό. Θα πέσουν όλα. Δυνατά. Ορίστε. Δυνατά βγαίνει κατευθείαν. Βλέπει. Πολύ ωραία. Ποιος είμαι. Λοιπόν, πάρε το. Εδώ. Δικό σου καθαρό. Τέλεια. Και μετά θα μου σπάσει τα αυγά πολύ καλά. Θα τα χτυπήσει δυνατά με το χέρι. Έλα. Μπράβο στο παιδί μου. Αυτό που κάνω τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω. Σπάστα καλά, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Έχω πάει και αλλά πρέπει στιγμή. Να τα σπάσεις, γιατί αν δεν τα σπάσεις, θα σου γίνουν στο φούρνο, θα γίνουν. Ναι. Πρέπει να μπλεχτεί καλά το ένα με το άλλο. Δύναμη δεν έχεις πάει σήμερα. Φοβάμαι να μην κάνω κάτι λάθος. Δεν κάνεις τίποτα λάθος. Το πολύ πολύ να λερώσεις το πουκάμισο. Αυτό είναι ο λάθος. Έλα. Είπες ότι δεν έχεις ξανακάνει γλυκό, έτσι. Είναι το πρώτο σου γλυκό. Λέω ότι ό,τι φτιάχνω είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ χάλια. Λοιπόν, αργυρό νομίζω ότι το έχω κάνει νερό αυτό. Κράτησε, δεν πειράζει, βάρα τα εσύ, μη στεναχωριέσαι. Το είδες ότι έβγαλα από εδώ λίγο και κράτησα ένα φλιτζάνι. Ναι, και το έκανες για μετά. Για μετά. Για το τέλος. Έτσι, μπράβο, για μετά. Έλα εδώ, ας το κάτω, μην φοβάσαι. Ναι. Πιες το και βάρα το εδώ. Τύπα το λίγο σαν μίξερ. Έτσι. Δεν πετιέται έξω, έλα. Βάρα το λίγο, ντε. Σε μένα αλλιώς, έτσι, μπράβο. Δεν θα πεταχτεί. Ορίστε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Προσέχει, μπιάσει την κατσαρόλα γιατί καίει τώρα, ε. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω τώρα με γρήγορες κινήσεις. Ναι. Να ρίξεις το αυγό μέσα στην κατσαρόλα που είναι καυτή. Αλλά αν δεν κάνεις γρήγορες κινήσεις, θα γίνει ομελέτα το αυγό. Κατάλαβες, θα ρίξεις το αυγό μέσα και θα χτυπάς ταυτόχρονα. Μάλλον θα γίνει ομελέτα το αυγό. Σήκωσε το σύρμα. Ωραία. Βάλ το σύρμα σου μέσα να το έχεις έτοιμο. Ρίξε και χτύπα. Σιγά σιγά και χτύπα. Ρίχνε και χτύπα. Σιγά σιγά. Τρέμει, παιδιά. Έλα βρε. Μη φοβάσαι. Έτσι. Ναι. Παιδιά, είναι υπέροχο. Το δεξί χέρι πιο δυνατά. Έτσι, μπράβο. Είναι υπέροχο, παιδιά. Δεν τέλεια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και να είσαι σίγουρος θα κάνεις το ωραιότερο γλυκό που έχεις φτιάξει ποτέ. Ακούτε έτσι όλοι. Βάλε μου μέσα και το κονιάκ φτάνε παρακαλώ, αυτό. Να πάρει αρώματα. Ναι, θέλουμε το κονιάκ μέσα. Πολύ ωραία. Πάμε. Κοπάνα το όλο μέσα, τέλεια. Πολύ ωραία. Ήθελα να το πιω. Και τώρα θέλω να θα σου βάλω εγώ να πιεις άλλο, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Πάρε τώρα και το αλεύρι. Ναι. Τώρα δεν διατρέχουμε κίνδυνο να χαλάσουμε κάτι. Τώρα θέλω πιο σιγανό χτύπημα. Ναι. Τώρα τελείωσε το ότι ήταν να γίνει μέσα. Ωραία. Ρίξε μέσα το αλεύρι σου, λίγο-λίγο, μπράβο. Και ανακάτευε. Ναι. Μπράβο στο παιδί μου. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα που έκανες μόνος σου, θα δεις ότι είναι, μπορεί να είναι το παρθενικό σου γλυκό, θα το θυμάσαι. Ότι την πρώτη σου φορά θα τη θυμάσεις το γλυκό. Σίγουρα, γιατί έκανα με την αργυρό. Έτσι. Να πάει μέσα το αλεύρι παντού. Έριξα έξω από εδώ. Όχι, αυτό εννοώ. Και τα πλαϊνά που βλέπω κάπου εκεί. Μπράβο, έτσι. Σπάσε ό,τι μπαλάκι αλευριού βλέπεις εκεί γύρω. Σπάσε το καλά. Δεν κυρίω αυτό. Όχι.
Και τώρα θέλω, εδώ σου έχω βάλει ένα κομμάτι βούτυρο. Θα το γυρίσεις ανάποδα, ναι, και θα μου αλείψεις όλο το ταψί. Τέλεια. Και θα αδειάσεις μέσα το μείγμα. Εντάξει. Ναι. Τελικά είναι λίγο πιο ωραία όταν είμαι πίσω από την κάμερα. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, μια χαρά είσαι. Όχι, όχι, εσύ αν θέλεις να πας πίσω από την κάμερα. Εγώ, έχω πάει πολλές φορές πίσω από την κάμερα. Μου αρέσει πίσω από την κάμερα. Μου αρέσει πίσω από την κάμερα. Έλα, φτάνει. Ωραίο. Δεν θέλει άλλο να κάτεμα. Είναι τέλειο. Το έχεις κάνει λίγο φανταστικό. Και εδώ. Τούμπα. Κάνουμε τούμπα. Το χαρτάκι θα είναι η βοήθειά σου. Δεν θα πιάσεις το βούτυρο έτσι. Με το χαρτί. Τάκ, τάκ, τάκ παντού. Και το πηγαίνουμε παντού. Παντού, παντού. Και στα πλάγια, αγωνίες. Έτσι. Καλά βουτυρωμένο. Κάτσε να βγάλω εγώ από εδώ το χαμό. Βουτυρώνουμε πολύ καλά το ταψάκι μας. Ένα πυρήμαχο σκεύο. Ένα πυρήμαχο σκεύο. Έλα, φτάνει. Τόλιασες. Εντάξει, τόλιασες, ναι. Και το πετάω αυτό, φαντάζομαι. Ναι. Το πετάς αυτό. Σκουπίσε τα χεράκια εδώ. Έλα. Καθαριότητα είναι το α και το ω στην κουζίνα. Πώς. Το έκανες πραγματικά φανταστικό. Τώρα τι κοροϊδευόμαστε. Το έκανες τέλειο το μείγμα. Μπράβο. Θα πάρεις λοιπόν την κατσαρόλα σου. Ναι. Με αυτά εδώ, γιατί καίει. Και θα τα αδειάσεις. Τι τα αντίο στο γλυκό, γιατί μπορεί. Όχι, όχι, μια χαρά. Ανάποδα, ανάποδα. Έτσι. Ωραία. Τι κάμερα μαν είσαι, παναθεμάσαι. Α, έτσι θα το έγινε. Άμα το έκανα εγώ, ξέρεις τι θα μου έλεγες. Θα είχα στο αυτί μου τον άλλον και θα γκαριζέ το παύλο. Ναι, αλλά τώρα και το κάνω, ναι. Θέλω να πω έτσι, πρέπει να έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Αργά, αργά για να το πω. Αργά και βασανιστικά. Αργυρό μου, τόσο ωραίο που το έκανα, αν θέλεις καμιά φορά μπορώ να σε βοηθήσω να το κάνεις κι εσύ. Εγώ σε καμαρώνω τώρα, γιατί όταν θα βγει αυτό και θα το δοκιμάσεις, θα πεις. Μόνο τόσο εύκολο ήταν πάνω σε μια κατσαρόλα. Κάτσε να πάρουμε και ό,τι έχει μέσα εδώ. Περιμένε, κράτα το λίγο, γιατί έχει μπόλικο ακόμα εδώ. Εδώ έχει το κομμάτι της ειρήνης που τρώει και λίγο. Και είναι ένα κομμάτι για την ειρήνη. Κοίτα πόσο έχει ακόμα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Θέλει όλο. Είναι βαριά η κατσαρόλα, το ξέρω. Όχι, καλά είναι. Είναι καθαρό μαντέμι, αλλά δεν πειράζει. Περιμένω. Εδώ. Ωραία. Τέλειος. Τέλεια. Ναι, ναι. Εδώ, εδώ. Ακούμπα την κάτω. Μπράβο στο παιδί μου. Πολύ ωραία. Τώρα θα πιάσεις το αυτό. Ναι, ναι. Και θα έρθεις στο φούρνο. Να, κάτσε να στο βάλω μεσαία. Θα το βάλεις μέσα. Να πω το βάλ τον μέσα. Μέση εδώ. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Yeah. Εσύ θα έχεις το μυαλό σου τώρα. Ναι, ναι. Να ψηθείς το 20 λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό το θυμάσαι ότι το έχουμε κρατήσει, έτσι. Αν δεν το θυμάμαι εγώ, ρε, εγώ πώς το θυμάμαι. Εδώ, γιατί το χρειαστείς μετά. Άνοιξε. Αυτό το θέλω να το έχω. Είναι το πρώτο του γλυκό, είναι η πρώτη φορά που φτιάχνει γλυκό. Πρόσεχε, μην καείς. Πρόσεχε. Η πρώτη φορά που φτιάχνει. Μην το φέρεις κάτω, αλίμονος. Δεν θα πέσει και κάτω. Όχι. Α, στο φούρνο, δεν πειράζει. Μπράβο στο παιδί μου. Υπέροχο. Τώρα, έτσι όπως είναι υπέροχο, πάρε το σιρόπι, ναι, ναι, και ρίξε το από πάνω. Αυτό που κρατήσαμε από την. Περιμένε. Ναι. Πάρε ένα μαχαίρι και χάραξέ μου. Πάρε το μικρό. Χάραξέ μου σε κομμάτια. Χάραξέ το σε κομμάτια. Πρώτα να το χαράξω, είπα. Ναι. Ωραία. Μέχρι κάτω ή απλά χαράζω. Ναι, ναι, μέχρι κάτω. Το κόβεις. Ναι, ναι, σε κομμάτια. Πόσα θα φάμε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και από την άλλη τώρα. Και στα... Έτσι. Έτσι, ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Πάρε τώρα το σιρόπι και ρίξ' το επάνω. Το μέσα είναι υπέροχο. Ρίξ' το επάνω, γιατί είναι υγρό, καταλαβες. Σε όλο να πάει. Σιγά, σιγά. Πάνω. Το πλάι θα πάει έτσι κι αλλιώς. Okay. Εσύ θα βάζεις πάνω, εκεί. Αργυρό μου, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα φάμε. Περιμένουμε λίγο να κάτσουν οι φουσκαλίτσες και θα βγάλουμε ένα κομμάτι. Θα το βγάλεις εσύ το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι δικό μου γιατί δεν βγαίνει σωστά. Να ξέρεις ότι τρέχει. Έτσι, μα αντιγράφεις, το ξέρω. Δεν βγαίνει σωστά και το πρώτο κομμάτι είναι. Θα δικό. Τρέχει, κάτσε να φέρουμε μια σπατουλίτσα. Έλα, πάρε την ίσια από πάνω. Ωραία. Βγάλε εσύ. Ωραία, θα βγάλω αυτό. Όπως μπορείς εσύ, όποιο νομίζεις ότι μπορείς να βγάλεις, όπου νομίζεις ότι μπορείς χωρίς να αγχώνεσαι. Ωραία. Για να δούμε ένας κάμεραμαν πόσο ωραία γλυκά φτιάχνει και πόσο εύκολο είναι να το κάνεις κι εσύ. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά η Αργυρία Μπαρμπαρίγου το κάνει το γλυκό. Αλλά okay. Και ξέρεις τι έχω να πω πάνω σε αυτό. Ότι Αργυρό μου. Δεν πειράζει, βγάλε όπως και να βγει, θα το φάμε. Εμείς στεναχωριέσαι. Ναι, το πρώτο θα βγει λίγο περίεργα, ναι. Βγάλε το, μην χαλάσω και τα άλλα. Δεν χαλάς τίποτα. Έτσι, ζόρισε το, μα θα βγει.
Έτσι, έτσι, μπράβο. Σήκωσε το πάνω τώρα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Α, αυτό είναι. Α, αυτό είναι. Α, αυτό είναι. Έπρεπε να το αφήσουμε να σταθεί κι άλλο. Όχι, είναι ζεστό. Και αν το αφήσει να σταθεί, θα στεγνώσει. Τώρα που είναι ζεστό, είναι ακόμα πιο ωραίο. Εγώ έπρεπε να σου σερβίρω. Σ' αφήνω και παιδεύεσαι. Φτάνει. Μωρέ, φτάνει. Κοίτα εδώ μέσα η καρδιά του που τρέμει. Αριστούργημα. Εγώ λέω, κόλλησε το στόμα μου. Να το φτιάξετε όλοι αυτό. Γιατί μπορείτε. Αφού μπορεί να το κάνει ο Γιώργος, που δεν ασχολείται με γλυκά και είναι το πρώτο γλυκό που έκανε στη ζωή του, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς και είναι απλά φανταστικό. Το μόνο που μπορείτε να βάλετε και το ξέχασα, δύο πρεζούλες σαλάτι, τίποτα άλλο. Είναι υπέροχο. Σε όλα τα γλυκά. Ε? Σε όλα τα γλυκά. Έτσι. Παιδιά, τέλειο. Μωρέ, πού είναι ο καφές του ανθρώπου. Να αφήσω αυτό εδώ για να το μοιραστούν και τα παιδιά εδώ και να πάρω. Το ταψί. Όπως είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Περάσα πάρα πολύ όμορφα. Το επόμενο θα είναι αλμυρό. Γεια σας, παιδιά. Θα ξανάρθεις για αλμυρό. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.